δυστύχημα άτομο με αναπηρία. Είναι εκπρόσωπος των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Στην 7η θέση είναι η κυρία Μαρία Ελένη Σούκαλη Βιλιάλη. Είναι πολιτικός μηχανικός, περιφερειακή σύμβουλος Πελοποννήσου. Η δεύτερη γυναίκα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Στην 8η θέση ο κύριος Θεόδωρος Λαμπράκης, οικονομολόγος. Απόφυτος πανεπιστημίων του εξωτερικού, οικονομικός διευθυντής σε διάφορες επιχειρήσεις και δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό τομέα. Στην ένατη θέση ο κύριος Γεώργιος Πετράκης, είναι υπάλληλος της δασικής υπηρεσίας. Με συγχωρείτε. Ναι. Διατέλεσε πρόεδρος της ΠΟΣΥΠ και του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Εκπροσωπεί και τους υπαλλήλους αποκεντρωμένων διοικήσεων. Στη 10η θέση ο κύριος Σωτήρης Βαχαβιόλος, είναι πτυχιούχος μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Fairleigh Dickinson. Έχει κάνει διδακτορικό μεταπτυχιακά στη φιλοσοφία και είναι ιδρυτής και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας που απασχολεί 3.500 εργαζομένους. Στην 11η θέση είναι η κυρία Δήμητρα Λιγούρα, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων, καθηγήτρια πληροφορικής. Είναι μια νέα γυναίκα, υπεύθυνη του τομέα περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής της ΟΝΕΔ. Όπως είπαμε, θα υπάρξει και εκπροσώπηση νέων ανθρώπων που έχουν πετύχει πάρα πολλά πράγματα στην κοινωνική τους δραστηριότητα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας Νέας Δημοκρατίας. Και στη 12η θέση, στην τελευταία θέση, είναι ο κύριος Δημήτρης Τσομόκος, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν.